Και πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας γρήγορα στην Διευθύντρια Επικοινωνίας του ΔΕΗ Ελλάς, την κυρία Κλέρη Χατζηγιάννη, την οποία τη βγάλαμε από ένα meeting online και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Χατζηγιάννη? Καλά, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας. Ναι, πραγματικά αυτή η διαδικτυακή όλη συνεργασία μας έχει κάνει να είμαστε μπροστά σε μία οθόνη από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Και ειδικά για εσάς, τους διευθυντές, τους υπευθύνους στην επικοινωνία και αυτούς που βγάζουν όλα τα νέα προς τα έξω για μία μάρκα, είναι αναπόφευκτο. Μία στο τηλέφωνο, μία στην οθόνη. Δεν έχετε ώρες. Εύχομαι να τελειώσει όλο αυτό, όλη αυτή η πανδημία και να μπορούμε πια να επικοινωνούμε διαζώσεις. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι το πιο ωραίο. Λοιπόν, ο λόγος που σας έχουμε στον αέρα είναι γιατί το Toyota Yaris είναι το αυτοκίνητο της χρονιάς το 2021, το ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς. Ναι. Ακόμη ένας τίτλος για αυτό το άτιμο, το μικρό, που έχει φέρει τα πάνω κάτω στην αυτοβιομηχανία, κακά τα ψέματα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι είναι 21 χρόνια σήμερα, φέτος, αυτή τη χρονιά που κυκλοφορεί το Yaris. Είναι η τέταρτη γενιά. Και γιορτάζουμε πραγματικά γιατί το Yaris για μια ακόμα φορά δικαιώνεται κατακτώντας αυτό το τίτλο, αυτοκίνητο της χρονιάς 2021. Ξέρετε, όταν το πρώτο Yaris πριν από 21 χρόνια πάλι είχε κατακτήσει τον ίδιο τίτλο, αν θυμάστε. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν η πρώτη και η τέταρτη γενιά του, χέρι αυτής της εκτίμησης από όλους τους ευρωπαϊκούς δημοσιογράφους, εκλέκτορες του Car of the Year. Και είμαστε κι εμείς χαρούμενοι γιατί το Yaris δικαιώνεται για μια ακόμα φορά. Πώς θα καταφέρει πλέον αυτή το Toyota, δηλαδή? Έχει εδώ και πόσα χρόνια, πραγματικά, και με τις πωλήσεις, για να μιλήσουμε λίγο και την Ελλάδα, η οποία είστε συνέχεια στην πρώτη θέση, συνέχεια, δηλαδή κάποια στιγμή γίνεται και βαρετό, έτσι να το πούμε εισαγωγικά βαρετό, και δεν σταματάει αυτό το πράγμα, και μια Toyota η οποία έχει παγκοσμίως ουσιαστικά, έχει αναδειχθεί, είναι η πρώτη αυτοβιομηχανία παγκοσμίως και τα μοντέλα της συνέχεια πουλάνε έτσι, μόνα τους που λένε, μόνα τους, μόνο με το όνομα. Αποδεικνύεται ότι βαρετό δεν είναι για τους πελάτες. Σίγουρα. Κοιτάξτε, είμαστε καταρχήν στην τέταρτη γενιά υπηρετικής τεχνολογίας σε όλα μας τα μοντέλα. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η εταιρεία επί σειράς δεκαετιών έχει επενδύσει πάρα πολύ στην τεχνολογία και συνεχίζει και επενδύει ούτως ώστε να είναι μπροστά από την εποχή. Και δεν είναι μόνο η τεχνολογία. Η τεχνολογία φέρνει όλα τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Φέρνει η καινοτόμα τεχνολογία που διαθέτει το Toyota σήμερα, φέρνει τα αποτελέσματα της απόλυτης οικονομίας, των χαμηλών εκπομπών ρήπων, άψογης οδηγικής συμπεριφοράς των αυτοκινήτων μας και όλα αυτά ασφάλειας. Φανταστείτε ότι το Yaris αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο ασφαλές αυτοκίνητο στην κατηγορία του. Mm-hmm. Και όλα αυτά μέσα σε ένα πακέτο μιας πάρα πολύ προσιτής τιμής για τον καταναλωτή σε κάθε μοντέλο του, από όλα τα μοντέλα της Toyota. Πέρσι, η περσινή χρονιά που έκλεισε, σχεδόν κάθε μοντέλο μας ήταν στην πρώτη θέση της κατηγορίας του. Να πω το CHR, να πω το Yaris, να πω το Aygo, είχε δηλαδή πρωτιά, δεν είχε πρωτιά μόνο ως μάρκα, σαν σύνολο πωλήσεων, αλλά και πρώτα μοντέλα τα περισσότερα στην κατηγορία τους. Αυτό λέει πάρα πολλά και λέει ότι, αποδεικνύει μάλλον, ότι η προτίμηση των πελατών μας, γιατί κακά τα ψέματα, ο καταναλωτής πια είναι ενημερωμένος, ξέρει τι αγοράζει και έχει τον τρόπο να το ελέγξει τι αγοράζει και να το συνδυάσει, και να το συνδυάσει πριν αποφασίσει. Έτσι λοιπόν ο καταναλωτής, γνωρίζοντας τι θα επιλέξει σίγουρα αυτό που είναι και καινοτόμο, αλλά και αυτό που είναι εύκολο στη χρήση του και τον εξυπηρετεί και οικονομικά. Το θέμα με την Toyota είναι ότι ήταν η μάρκα και παραμένει ακόμα συνώνυμη τη λέξη αξιοπιστία. Λατρεύτηκε για αυτή τη λέξη η Toyota, το θέμα της αξιοπιστίας. Αλλά κάθε φορά μετά από ένα χρονικό διάστημα έβαζε και άλλες λέξεις να είναι συνώνυμες με την Toyota. Και βλέπω ότι πολλές εταιρείες πλέον, σε παγκόσμιο επίπεδο, ακολουθούν το δάσκαλο που λέγεται Toyota. Να λέμε την αλήθεια. Είναι το έτσι. Τοποθετήσατε πολύ σωστά. Ναι, έτσι είναι. Το τοποθετήσατε πολύ σωστά. Σαφέστατα, η Toyota ήταν αλληλένδετη με την έννοια της αξιοπιστίας. Εδώ όμως χέρι και εκτίμηση από τους καταναλωτές μας και άλλων πλέον εκτιμάτων, τα οποία σε βάθος χρόνου έχουν εκτιμηθεί και γι' αυτό προτιμάται η μάρκα. Τώρα όσον αφορά για το Yaris, είναι μια διάκριση πάρα πολύ σημαντική για μας. Το Yaris
έχει ξεχωρίσει στην κατηγορία του και πάλι τουλάχιστον φέτος. Και δεν σας κρύβω ότι έχει κατακτήσει και μία άλλη πρωτιά το Γιάρης. Mm-hmm. Για πρώτη φορά είναι πρώτος στην Ευρώπη, για τον Γενάρη και Φλεβάρη τουλάχιστον, για να που έχουμε διανύσει μέχρι σήμερα, από όλα τα ευρωπαϊκά μοντέλα. Άρα αρχίζει και ανεβαίνει στην εκτίμηση και στην προτίμηση των Ευρωπαίων καταναλωτών συνολικότερα πια και όχι μόνο στη χώρα μας όπως ξέραμε μέχρι σήμερα. Μάλιστα, δε. Ασταμάτητε το Ιώτα, ασταμάτητε το Ιώτα Γιάρης και όχι άδικα, κακά τα ψέματα, πολλοί και Έλληνες συνάδελφοι, ειδικά το υβριδικό Γιάρης, το έχουν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Κάτι βλέπουν, κάτι ξέρουν παραπάνω όταν παίρνει ένα... Η υβριδική τεχνολογία, να ξέρετε, είναι τόσο σήμερα προτιμητέα, γιατί όπως σας είπα είναι ενημερωμένος ο καταναλωτής και ξέρει πολύ καλά τι αγοράζει. Φανταστείτε ότι στην Ελλάδα το Γιάρης έχει μία προτίμηση στο 70% των πωλήσεών μας είναι στην υβριδική του έκδοση. Mm-hmm. Στην Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν προτιμήσει το 80% να είναι των πωλήσεων είναι Γιάρης υβριδικό. Μάλιστα, κυρία... Οπότε το ποσοστό καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο στην υβριδική τεχνολογία. Αίμα είναι και η τεχνολογία έτσι, η οποία δεν είναι μόνο του σήμερα, είναι και του αύριο. Και έρχεται και νέες τεχνολογίες ακόμα, κύριε Χατζηγιάννη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που σας κλέψαμε λίγο από το online meeting σας και να μιλήσουμε λίγο για το Ιώτα Γιάρης. Και ελπίζουμε σύντομα να σας ξανέχουμε πάλι με κάποιο νέο μοντέλο από την Toyota. Εύχομαι και εγώ καλή αντάμωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.